Λοιπόν, βρισκόμαστε σήμερα τα Special Olympics Ελλάς, που είναι ο μεγαλύτερος και μοναδικός στην Ελλάδα και στον κόσμο οργανισμός για αθλητισμό για άτομα με νοητική αναπηρία. Βρισκόμαστε στην όμορφη πόλη της Λαμίας. Έχουμε έρθει για τον λόγο ότι έχει ληφθεί η απόφαση να ιδρύσουμε παράρτημα, πρόγραμμα το λέμε στα Special Olympics, των Special Olympics στην Λαμία, στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας. Αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προβλέπει την ίδρυση προγραμμάτων σε 21 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και χρηματοδοτείται από τον μέγα δωρητή μας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα ήθελα να πω ότι πριν να έρθουμε, ήδη μας είχαν περιέλθει ζεστά κύματα από τη Λαμία, κύριε Δήμαρχε. Ξέρουμε πόσο καλά δεχθήκατε αυτή την πρόταση. Σας είμαστε ευγνώμονες, πραγματικά, γιατί χωρίς τη βοήθειά σας δεν θα πάμε πολύ μακριά. Ξέρουμε ότι εδώ πέρα το έργο το οποίο επιτελείται πραγματικά είναι θαυμαστό. Έχει ξεπεράσει προπολού και κατά πολύ τα στενά όρια της, όχι μόνο της πόλης, αλλά και του νομού σας. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε γεμάτη αισιοδοξία. Ξέρουμε ότι θα έχουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία. Ξέρουμε ότι θα βοηθήσουμε όλοι ώστε να βγάλουμε όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά με νοητική αναπηρία από τα σπίτια τους, όπου θα ζούσαν μια ζωή ανιαρή, μίζερη θα έλεγα σε πολλές περιπτώσεις, καθυλωμένα ενδεχομένως σε ένα καναπέ μπροστά στην τηλεόρασή τους. Και εδώ ερχόμαστε ακριβώς για να τους προσφέρουμε μια άλλη ζωή. Μια ζωή έξω από το σπίτι τους, μια ζωή φιλίας, μια ζωή αθλητισμού, μια ζωή ενδιαφερόντων, μια ζωή η οποία δεν θα περιοριστεί μόνο στους αθλητές, θα επεκταθεί και στους γονείς και στις οικογένειές τους. Δηλαδή και οι οικογένειές τους θα διαπιστώσουν ότι υπάρχουν και άλλες οικογένειες με άτομα με νοητική αναπηρία, και εκεί πραγματικά έχω δει όλα αυτά τα χρόνια που είμαι πρόεδρος στα Special Olympics να δένονται πολύ ισχυρές φιλίες, οι οποίες έχουν διαρκέσει μέσα στον χρόνο, και ακόμα όταν μεγαλώσουν οι αθλητές μας και πλέον αποσύρονται, υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί με τα Special Olympics. Θα τα πούμε το απόγευμα. Εγώ και πάλι θέλω, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμότατα και για τη θερμή υποδοχή σας και για τα όμορφα δώρα που μου κάνετε, και προσβλέπουμε σε μια πολύ στενή και αγαστή συνεργασία. Είχαμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να υποδεχθούμε στη Λαμία τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Διονύσο Κοδέλα, τον πρόεδρο των Special Olympics. Του εκφράσαμε την ευγνωμοσύνη ως κοινωνία του Δήμου Λαμιαίων για την προσφορά του ιδίου και του κινήματος και της προσπάθειας γενικά που γίνεται από την ομάδα του σε σχέση με τα άτομα, με τα παιδιά με νοητική αναπηρία. Παράλληλα, είναι σήμερα μια ξεχωριστή μέρα για την πόλη μας, γιατί υποδεχόμαστε τα Special Olympics στην πόλη, ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει σαν σκοπό τα παιδιά με νοητική αναπηρία να ενταχθούν στην κοινωνία, να έχουν τις ίσες ευκαιρίες που έχουν όλα τα άτομα τα οποία κοσμούν την κοινωνία μας, και αυτό γίνεται μέσα από τον αθλητισμό. Μέσα από τον αθλητισμό θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και να δούμε ποιες δεξιότητες έχουν για να τα καταστήσουμε ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Αυτό άλλωστε και είναι και η αποστολή του Δήμου μας, η κοινωνική αποστολή του Δήμου μας. Και πάνω σε αυτό μας βρίσκει αρρωγούς στην προσπάθεια που κάνει ο κύριος πρέσβης και τα Special Olympics. Γι' αυτό σήμερα είναι μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή, τιμητική μέρα για την πόλη μας. Το απόγευμα στο θέατρο θα υπογράψουμε το σύμφωνο συνεργασίας και η Λαμία μας θα είναι η 16η πόλη που θα φιλοξενεί στα Special Olympics. Καλούμε λοιπόν όλους τους δημότες να είναι σε αυτή τη γιορτή, γιατί είναι μια γιορτή αθλητισμού, μια γιορτή για όλους. Μια γιορτή του μαζί, γιατί μαζί θα πάμε την πόλη μας μπροστά και θα την κάνουμε καλύτερη. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να είστε εδώ σήμερα. Καλωσορίσατε στην πόλη της Λαμίας, στην όμορφη πόλη της Λαμίας, και επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρήστε την πόλη αυτή και πόλη δική σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.